Μένει σε εξέλιξη. Όλες οι ενέργειες των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο επικεντρώνονται στα τρία πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Τα γερανοφόρα οχήματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πρόσβαση και πλήρη έλεγχο στο εσωτερικό των βαγονιών. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται αυτή τη στιγμή στους 36, ενώ νοσηλεύονται 66 τραυματίες, οι 60 από αυτούς σε απλές κλίνες και οι 6 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο σημείο του δυστυχήματος επιχειρούν 150 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων στελεχών της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών και της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, με 17 οχήματα και 4 γερανοφόρα, ενώ το ΕΚΑΒ συνεχίζει να συνδράμει με 30 ασθενοφόρα. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, από την Ελληνική Αστυνομία έχουν διατεθεί αστυνομικοί υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, ενώ έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Αθήνας και Θεσσαλονίκης για να συνδράμει τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων συνεχίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, παρουσία αξιωματικών και ειδικών ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπενθυμίζονται οι τηλεφωνικοί αριθμοί 2410 6831 75 και 76 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, στους οποίους μπορούν να καλούν οι οικείοι και οι συγγενείς των επιβατών, προκειμένου να πάρουν πληροφορίες για τους επιβάτες που μετακινήθηκαν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για όσους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.